Να δώσουμε τώρα την καλησπέρα μας στον πρώην προπονητή του Ηρακλή που είναι στην γραμμή μας. Κύριε Μπαξεβάνο, καλησπέρα, coach. Από την ώρα για μπλε. Έχουν περάσει λίγες ώρες, δεν πρέπει να έχει συμπληρωθεί πάνω από 24, δεν ξέρω, που έγινε γνωστό αυτό. Και πλέον φαντάζομαι κάπως πιο ήρεμος από την ενημέρωση που είχατε ότι χωρίζουν οι δρόμοι σας. Εντάξει, από την πρώτη στιγμή ήμουν ήρεμος. Εντάξει, εγώ το θεωρώ κάτι φυσιολογικό. Είναι στη μοίρα των προπονητών. Κάποια στιγμή τελειώνει ο κύκλος σε μια ομάδα. Πρέπει να φύγεις και από εκεί και πέρα να ψάξεις μετά να βρεις το δρόμο για την επόμενη μέρα. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το περιμένεις. Έτσι. Οι προπονητές είναι αυτή η μοίρα του προπονητή, λέτε. Ναι. Mm-hmm. Έτσι είναι τα πράγματα. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τις συζητήσεις που είχαμε κυρίως μετά τα παιχνίδια και πέρυσι όλο αυτό που ζήσαμε μαζί και το ζήσαμε με πολύ ωραίο τρόπο γιατί ήταν ένα όμορφο ταξίδι και εδώ θέλω να σας πω ένα ευχαριστώ και αρκετός κόσμος είδα στο διαδίκτυο coach, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, πολλοί να σας λένε ευχαριστώ για αυτή την πορεία και για αυτή την επιτυχία της ανόδου και θυμάμαι πολύ καλά το να δηλώνετε ευλογημένος που καθίσατε στο τιμόνι του Ηρακλή. Φαντάζομαι όλα αυτά έρχονται στο μυαλό σας ξανά πλέον, έτσι κάνοντας ένα μίνι απολογισμό. Τα πράγματα έτσι είναι, οποιοδήποτε είναι προπονητής σε αυτή την ομάδα, έτσι είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Το είπα από την πρώτη μέρα που ήρθα στο σύλλογο, πολύ μικρός ο Μπαξεβάνος, πολύ μεγάλος έτσι, ο σύλλογος. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η τιμή, έτσι. Το είπα πριν πάω στην ομάδα και είναι κάτι το οποίο... Και το κατάλαβα και το ένιωσα ακόμα πιο πολύ δουλεύοντας και μέσα σε αυτή την ομάδα. Έτσι. Κατάλαβα ότι το μεγαλείο αυτής της ομάδας και το πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να δουλεύεις μια ομάδα σαν τον Ηρακλή. Το όνομά σας συνδυάστηκε... Ακόμα ναι. Και αν είναι στη Football League 2 που ήταν πέρσι, έτσι. Ο Ηρακλής είναι Ηρακλής, αυτό δεν αλλάζει. Ανεξαρτήτως κατηγορίας και το καταλάβατε κι εσείς και οι παίκτες και όλοι. Έτσι ακριβώς. Με τον έτσι κόσμο ακριβώς. Που ακολουθούσε παντού και όχι μόνο. Και αυτή ήταν και η επόμενη μου ερώτηση, ότι έχετε γράψει το όνομά σας, το έχετε συνδυάσει με μία άνοδο. Φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι θα θέλατε να έχετε ακόμα μία άνοδο. Αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Φαντάζομαι και εσείς θα μεταφέρετε τις ευχές σας στον επόμενο προπονητή, όποιος και να είναι, να το καταφέρει, έτσι, με το που δίνετε τώρα τη σκυτάλη. Έτσι, τα πράγματα έτσι είναι. Το είπα και το μεσημέρι σε μια άλλη συνέντευξη, έτσι, ότι εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, με ενδιαφέρει αυτό που δεν πειράζει, έτσι. Δεν είναι ότι φεύγει ο Μπαξεβάνος ή ο κάθε Μπαξεβάνος από μια ομάδα. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βγει η ομάδα του Ηρακλή στην κατηγορία στην οποία πρέπει να είναι. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το και ειδικά σαν προπονητής που το έζησα μέσα στα αποδυτήρια που βίωσα και από μέσα το καταλαβαίνεις και πιο έντονα την αδικία από τους άδικους αυτούς τους υποβιβασμούς της ομάδας. Έτσι. Και γι' αυτό είπα ότι και εγώ τώρα που φεύγω δεν μπορώ να πω άσχημες κουβέντες, δεν μπορώ να πυροβολήσω τον Ηρακλή. Μια φορά Ηρακλής, αν και το είπα, αν και είμαι από όλων Καλαμαρίες, λέω μια φορά Ηρακλής, πάντα Ηρακλής. Θέλω η ομάδα αυτή να προχωρήσει, να βρει τον δρόμο της. Είναι το δέσιβο το συναισθηματικό που πολλοί το παθαίνουν. Πολύ το παθαίνουν. Άσχετα αν κάθονται 10 χρόνια, γιατί ήταν έντονοι οι μήνες που ζήσατε. Είχαμε και μια χρονιά, Γιώργο, η οποία το ξέρεις πολύ καλά, πέρσι, η οποία ξεκίνησε χωρίς εμένα έτσι εκεί πέρα, που ήταν πολύ δύσκολη. Ήταν μια ομάδα η οποία δέθηκε πάρα πολύ και ειδικά προς το τέλος δεθήκαμε πάρα πολύ και συναισθηματικά και με όλα τα παιδιά μας. Έβγαλε μια έντονη συναισθηματική φόρτωση, έτσι, η φόρτιση, ώστε με όλη προσπάθεια στο να βγει η ομάδα, το ότι τα καταφέρανε αυτά τα παιδιά και νομίζω και αυτές είναι οι στιγμές που σου μένουν και που χαίρεσαι και θέλεις να θυμάσαι. Τώρα, αφήνεται μια ομάδα η οποία έχει δημιουργηθεί με αρκετές μεταγραφές. Ο κόσμος
και εγώ προσωπικά και ο κόσμος μας ακούει, coach, ενδιαφέρεται να ακούσει την άποψή σας για το πόσο χρόνο, για παράδειγμα, θέλει αυτή η ομάδα να γίνει ομάδα. Έχουν έρθει πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, έχουν έρθει καλές μονάδες. Τώρα δεν ξέρω, επειδή δεν έχουμε και εικόνα, ο περισσότερος κόσμος μας ακούει δεν ήταν στο Βόλο, αν μπορούμε να το τοποθετήσουμε ως κριτήριο το φιλικό του Σαββάτου, αν το λαμβάνετε σοβαρά υπόψη, και αν θεωρείτε ότι χρειάζεται πολύς χρόνος για να δούμε όλες αυτές τις πολύ καλές μονάδες να κάνουν ομάδα. Σίγουρα ο χρόνος είναι σύμμαχος για τον Ηρακλή, έτσι, δηλαδή αν ξεκινήσει όσο πιο αργά ξεκινήσει το πρωτάθλημα, νομίζω τόσο το καλύτερο, γιατί ήρθαν πολλά παιδιά, ήρθαν αρκετά αργά, έτσι, και πολλά άτομα. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, νομίζω ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν είναι και έμπειροι, και είναι έμπειροι, έχουν παίξει σε Super League, έχουν πρωταγωνιστεί σε ομάδες της Football League που πηγαίναν για άνοδο. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι ποιοτικά, είναι πάρα πολύ καλοί, και νομίζω ουσιαστικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Η ομάδα θα τον βρει γρήγορα τον δρόμο της, έτσι. Γιατί πάλι απ' όλα είναι και αυτό που είπα, ότι έχει καλούς ποδοσφαιριστές και έμπειρους και ποιοτικούς που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να μπορέσει η ομάδα να ανέβει στην επόμενη κατηγορία. Δεν σας ανησυχεί, σας προβληματίζει η όποια εικόνα ή το αποτέλεσμα του Σαββάτου, έτσι, σε καμία περίπτωση? Τα φιλικά είναι φιλικά. Καθόλου. Καθόλου, και δεν θα με προβλημάτιζε και ακόμα και αν έμενα στην ομάδα, έτσι. Επειδή η ομάδα έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, έτσι, προσπαθείς να βρεις μία χημεία μεταξύ τους. Είναι ένα γκρουπ το οποίο είναι πάρα πολύ επιθετική, aggressive, έτσι, να μαρκάρουν, να τρέξουν, να πιέσουν, και είναι ένα άλλο γκρουπ το οποίο ποδοσφαιριστών, που είναι με πάρα πολύ ποιότητα, αλλά στην άμυνα δεν είναι τόσο ζωντανή, έτσι, δεν είναι το δυνατό του σημείο. Αυτό είναι, η ομάδα να βρει το δέσιμο αυτών των παιχτών, των μεν με τους δε, για να μπορέσει να εμφανιστεί όπως πρέπει να εμφανιστεί μέσα σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι της Football League. Όπως σημειώσατε σωστά, έχουν έρθει πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές και ο αριθμός, νομίζω, coach, αλήθεια, 25-30 παίκτες είχατε όλο αυτό το διάστημα να δουλεύετε? 29-30 ήμασταν με τον Αντρέα τον Τσίπρα, ο οποίος ήταν τραυματίας, έτσι. 30. Και με Μιχάλη Μπαστακό πάμε στους 31, στους 30. 31, ναι. Ναι, γιατί είναι και ο Μπαστακός, από ό,τι μαθαίνουμε. Είναι δύο οι εκπαιδευόμενοι, είναι 4 τερματοφύλακες και το υπόλοιπο γκρουπ είναι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, έτσι. Δύσκολο, διαχειρίσιμο. Εντάξει, νομίζω πιο δύσκολο θα είναι μέσα στο πρωτάθλημα, και σήμερα που πήγα να χαιρετήσω τα παιδιά, εγώ αυτό τους είπα, επειδή είστε ένα μεγάλο ρόστερ, έτσι, είναι πολλοί ποδοσφαιριστές και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, έτσι. Και επειδή θα μένουν κάποια παιδιά απ' έξω, το πιο σημαντικό είναι αυτοί που θα μένουν απ' έξω, παρά την όποια πικρία, γιατί δεν μπορεί κανείς να μην έχει πικρία εδώ, δεν παίζει, όλοι θέλουν να παίζουν. Το σημαντικό είναι να μπορούν αυτοί απ' έξω να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά που είναι μέσα, γιατί έτσι προχωράνε οι ομάδες. Τα αποδυτήρια τα φτιάχνουν αυτοί που δεν παίζουν και όχι αυτοί που παίζουν στα παιχνίδια. Έχετε δίκιο, γιατί θα βλέπουμε καλούς ποδοσφαιριστές κάποιες φορές να μένουν εκτός και 18, να μην χωράνε ούτε στην αποστολή και να είναι καλοί παίκτες. Μα έτσι θα είναι, νομίζω, και φέτος και η ομάδα του Ηρακλή. Αλλά εντάξει, όλοι είναι επαγγελματίες. Πρέπει να καταλάβουν ότι έγινε ένα τόσο μεγάλο και δυνατό ρόστερ, ώστε σε κάθε παιχνίδι η ομάδα, ό,τι αποσύρεις και να έχει βάθος, να υπάρχουν, να μην σκέφτεσαι ότι μου λείπει ο ένας, μου λείπει ο άλλος, έτσι, δηλαδή να μην φοβάσαι ποιο να βγάλεις, αν λείπει κάποιος, ποιο να βάλεις μέσα. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι ποδοσφαιριστές, να καταλάβουν ότι ένα λεπτό θα χρειαστώ, εκεί πρέπει να είμαι στο ένα λεπτό, αυτός που πρέπει να είμαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να δίνω τον καλύτερο μου αυτό για την ομάδα. Αν μου επιτρέπετε, μιας και πλέον δεν είστε προπονητής του Ηρακλή, και μια ερώτηση που είναι λίγο έξω αγωνιστική. Τι θέλω να πω, ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα
Ακούει ο κόσμος, διαβάζει, ενημερώνεται για το τον Παπαδόπουλο, για τον Καρίμ Σορούρ, για το ότι υπάρχουν δύο σοβαροί ενδιαφερόμενοι για να αναλάβουν την ομάδα. Αυτό περνούσε, έμπαινε στα αποδυτήρια να έχουν αυτό ενδιαφέρον ήταν, οι παίκτες ή και εσείς ακόμα για το τι θα γίνει κτλ. Αυτό νομίζω ήταν και το όποιο εισαγωγικά πρόβλημα μπορεί να υπήρχε τώρα στην ομάδα. Δηλαδή η σκέψη ότι της επόμενης μέρας. Έτσι. Σήμερα μας παίρνει αυτός, αύριο μας παίρνει εκείνος και τι γίνεται. Και αν είναι να έρθει κάποιος, πρέπει σε αυτή την ομάδα να έρθει χθες, όχι σήμερα. Mm-hmm. Να πει με αυτός, να υπάρχει διοικητική ηρεμία, γιατί κακά τα ψήματα είναι μια ομάδα η οποία ακόμα δεν έχουν υπογράψει τα παιδιά τα συμβολιά τους. Σωστά. Δηλαδή κάνουν προπόνηση, παίζουν προχθές στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι στο οποίο και δύο ομάδες παίζαν πάρα πολύ δυνατά, δηλαδή με το φόβο να τραυματιστεί κάποιος είτε στην προπόνηση είτε στο παιχνίδι, όπως συνέβη και με τον Αντρέα τον Τσίπρα, χωρίς να έχουν υπογράψει. Και νομίζω αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρά το ότι ήταν επαγγελματίες τα παιδιά, δηλαδή στη δουλειά τους, σε αυτό που μπαίνανε και κάνανε μέσα, δηλαδή τους το είπα και σήμερα, εγώ πραγματικά, δηλαδή δουλεύαν αυτά τα παιδιά επαγγελματικά, σαν να είχαν υπογράψει το συμβόλαιό τους, έτσι. Δεν πάβει μέσα όμως το υποσυνείδητο λίγο να σε προβληματίζει και να βγάζεις και αυτή την εικόνα είτε στην προπόνηση είτε και ακόμα στο φιλικό, παραδείγματος χάρη με το Βόλο ή και στο οποιοδήποτε φιλικό. Γι' αυτό λέω, όποιος άνθρωπος είναι να έρθει, πρέπει να έρθει άμεσα. Να το κάνει γρήγορα. Ναι, να έρθει η ηρεμία σε αυτά τα παιδιά, γιατί την είχαμε και αυτή τη συζήτηση σήμερα με κάποια από τα παιδιά, και να τους φύγει όλοι. Αυτό εγώ τους είπα, ότι εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, θα πάνε καλά τα πράγματα, έτσι. Να μην το σκέφτονται αυτό, ότι θέλω να πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα τελειώσει όλη η κατάσταση και θα μπορέσουν να προσιλωθούν μόνο σε αυτό που έχουν να κάνουν, τη δουλειά τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τίποτα άλλο. Αλήθεια, μιας και το συζητάμε, είχατε μέχρι και χθες, προχθές, που ήσασταν προπονητής του Ηρακλή, κάποια ενημέρωση από τη διοίκηση ότι coach τελειώνουμε, θα έχουμε μεγάλο μέτοχο ή όχι? Κάτι στο το σίγουρο δεν είχαμε. Είχαμε ότι προχωράνε κάποια πράγματα, ότι προχωράει ο ένας, προχωράει ο άλλος, αλλά κάτι οριστικό δεν υπήρχε. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα θα λυθούν. Μα δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς, γιατί μέχρι 7 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουν υπογραφεί τα γι' αυτό, πάντα. Γι' αυτό ακριβώς και με κάποιον αυτό είπα. Σήμερα μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου η ομάδα πρέπει έτσι κι αλλιώς να έχει την καταδικασμένη αδειοδότηση. Έτσι. Και πρέπει να γίνει. Θα σας βλέπουμε. Αν σας το επιτρέπει η δουλειά σας, ο χρόνος σας, δηλαδή θέλω να πω ότι θα είστε κοντά με τον δικό σας τρόπο στον Ηρακλή. Σας έχει μπει το σαράκι για τα καλά. Εντάξει, γιατί να μην είμαι, έτσι. Εγώ το είπα, θέλω να ειδικά να περάσω αυτή η χρονιά και θέλω στο τελευταίο παιχνίδι να είμαι εκεί, να πανηγυρίσω μαζί με τα παιδιά, τους υπόλοιπους, την άνοδο στη Super League. Έτσι. Μακάρι. Μακάρι να είμαστε όλοι, και εσείς και εμείς και όλοι μας, και να γίνει πράξη. Γιατί το έχετε καταλάβει, νομίζω, και με την παρουσία του κόσμου στην πρώτη και γενικότερα και από πέρυσι, το πόσο πολύ δίψα υπάρχει για να γίνει. Ναι, και αυτό θα ήθελα, το είπα και το μεσημέρι, θέλω να κάνω μια παράκληση στον κόσμο. Δηλαδή, είδαμε χθες την ομάδα του Άρη να γεμίζει με 20.000 κόσμο το Καφτατζόγλιο, να μπορέσει ο Ηρακλής, όχι αυτά τα παιδιά που έρχονται συνέχεια και υποστηρίζουν, αυτοί που έχουν κάτσει στον καναπέ, που τους έχει στεναχωρήσει ο Ηρακλής γιατί έπεσε στη Γάμα, έτσι, σε Εθνική, που ταλαιπωρήθηκε αυτές τις χρονιές, ναι. Να γυρίσει αυτός ο κόσμος, να μπορέσει να βοηθήσει πραγματικά αυτά τα παιδιά, γιατί νομίζω έχει τον κόσμο ο Ηρακλής, απλά πρέπει κάποια στιγμή να κινητοποιηθούν και αυτοί που κάθονται στην τηλεόραση και είναι λίγο απογοητευμένοι. Ναι, είναι ανενεργοί. Νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά τα πράγματα και με την προσπάθεια που θα γίνει φέτος να έρθει πολύ περισσότερος κόσμος και να βοηθήσει αυτά τα παιδιά για να πετύχουν το στόχο τους. Μακάρι. Coach, και πάλι ευχαριστώ για όλους αυτούς τους μήνες. Καλή δύναμη
καλή συνέχεια σε ό,τι αποφασίσετε και κάνετε από εδώ και πέρα. Να είσαι καλά Γιώργο, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και ραντεβού τελευταία αγωνιστική, το δίνουμε το ραντεβού έτσι από τώρα. Έτσι, με την άνοδο. Να είστε καλά. Έγινε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από έναν κύριο, από έναν πολύ σοβαρό άνθρωπο, από έναν καλό άνθρωπο, τον Σπύρο τον Μπαξεβάνο.